κλειδί. Κουβεντιάσαμε και συμπέσαμε στις απόψεις μας γύρω από την ανάγκη να ακολουθούμε μια πολιτική σταθερότητας για την Αίγυπτο. Μια πολιτική που θα αντιλαμβάνεται ότι η αποσταθεροποίηση, μια τυφλή αποσταθεροποίηση κρατών όπως της Αιγύπτου θα διαμορφώσει μεγάλα ρεύματα προσφυγικά και μετανάστευσης που θα είναι πέρα από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα του αφιερωματικού έτους Ελλάδος-Ρωσίας που είχε μεγάλη επιτυχία, πάντα ευχόμαστε να έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και που πλευρές του τις είδαμε μαζί σήμερα πηγαίνοντας στο Ελληνορωσικό Φόρουμ Συνεργασίας, πηγαίνοντας στα εγκαίνια της έκθεσης του Μουσείου του Ερμιτάζ, του καταπληκτικού αυτού μουσείου, στο επίσης καταπληκτικό αλλά μικρότερο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, και θα έχουμε και τη χαρά μετά να πάμε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου είχα και εγώ την τύχη επί χρόνια να διδάσκω εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και σειρά άλλων κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, και να υπάρχει και ένα ιδιαίτερο μεταπτυχιακό για Ρωσία-Κίνα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Εκφράσαμε τη συμφωνία μας για την ανάγκη να στηρίξουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να δοθεί στις περιοχές που προανέφερα και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε το Κυπριακό. Ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω τη Ρωσία για τη σταθερή στάση που κρατάει από την αρχή που δημιουργήθηκε το Κυπριακό πρόβλημα, στάση στήριξης της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προχθές εξάλλου ήταν στη Μόσχα και συνάντησε τον Σεργέη Λαυρόφ, ο καλός μου φίλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Γιαννάκης Κασουλίδης, όπου για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν τη σύμπτωση των απόψεων ανάμεσα στις δύο χώρες, άρα κατά προέκταση ανάμεσα και σε εμάς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το ρωσικό λαό που έχει ιδιαίτερη αγάπη και θα έλεγα τρυφερά αισθήματα για την Ελλάδα, που εκφράζεται και στους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης του τουρισμού, που παρά τις οικονομικές δυσκολίες που είχε και η Ρωσία, την πτώση της τιμής του ρουβλίου και τα ζητήματα των σχέσεων ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία, αυτό το τουριστικό ρεύμα ενισχύθηκε φέτος, όπως ενισχύθηκαν και οι πολιτιστικές ανταλλαγές. Συζητήσαμε επίσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Ρωσίας και ξαναείπα στον συνάδελφό μου ότι η Ελλάδα πιστεύει στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία και όχι ενάντια στη Ρωσία, και σας θυμίζω ότι στις πιο δύσκολες περιόδους του ψυχρού πολέμου, όταν ήταν οξυμένες οι σχέσεις ανάμεσα στην τότε Σοβιετική Ένωση και στη Δύση, καταφέραμε να διαμορφώσουμε τη Συμφωνία του Ελσίνκη, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο διασφαλιζόντουσαν τα δικαιώματα των πολιτών, αναγνωριζόντουσαν τα σύνορα όπως είχαν διαμορφωθεί μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σταθεροποιώντουσαν οι σχέσεις Δύσης και Ανατολής. Έχουμε μια μεγάλη ατζέντα ημερήσια διάταξη συζητήσεων. Θα συνεχίσουμε και με τα ζητήματα των διμερών μας σχέσεων. Τα συζήτησε ο Σεργέη Λαυρόφ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση αφορούσε πολλές πλευρές οικονομικής συνεργασίας των διμερών μας σχέσεων, πλευρές συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας εδώ, να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που χωρίς αυτές όλα αυτά τα λόγια δεν θα υπήρχαν μετασχηματισμένα σε άλλη γλώσσα, και να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Σεργέη Λαυρόφ, τον φίλο μου, για την καλή του διάθεση, τη στήριξη που δίνει στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής και τις προσπάθειες που ο ίδιος καταβάλει προσωπικά για ειρήνευση και λύση των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Για άλλη μια φορά,
καλώς ήρθες όλους στη Αθήνα. Είναι ωραίο να σε έχουμε μαζί μας, Σεργέη Λαυρόφ. Ευχαριστώ πολύ. Спасибо, уважаемый господин министр, дорогой Никос. У нас сегодня очень насыщенный день. Состоялись встречи и беседы с президентом Павлополосом, премьер-министром Ципросом. И вот сейчас переговоры с министром иностранных дел Никосом Кодзиасом. Переговоры были конкретные. It's okay. Переговоры были конкретными, они прошли в атмосфере дружеского, взаимного доверия, уважения позиций друг друга, что отражает, собственно, характер многовековых связей, теснейших связей между нашими странами и народами. Хотел бы сразу поблагодарить греческих друзей за гостеприимство, очень теплый прием, оказанный моей делегации. Мы обсудили состояние двусторонних отношений, прежде всего в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в Грецию президента России Путина в мае этого года. Мы отметили, что у нас активно развивается политический диалог, контакты между профильными министерствами и ведомствами, включая, конечно же, Министерство иностранных дел, мы присутствовали только что при подписании плана консультации между Министерством иностранных дел нашего страны. План на 3 года рассчитан, на 17-19 годы. Это программа 3 года. Это уже говорит о том, что мы охватываем нашим планированием достаточно длительное. Не ограничиваемся только сиюминутными проблемами. Не ограничиваемся только сиюминутными проблемами. Наша повестка дня αφορά εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, δεν έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί αύριο και μεθαύριο θα γίνουν σχετικές συναντήσεις για αυτό το θέμα. Обсудят και θα συζητήσουν τα θέματα που υπάρχουν και κάποιες αρνητικές εξελίξεις που θα θέλαμε να τις ξεπεράσουμε. Και έχουμε πολύ καλές προοπτικές για να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και στο πεδίο των ενεργειακών. Ο κύριος Νίκος μας έχει αναφερθεί σε πρόγραμμα για διαμέρων σχέσεων που γίνονται υπό την επίβλεψη του κυρίου Πούτιν και του κυρίου Τσίπρα, που αφορά οικονομικές σχέσεις, αθλητικές και σε πολιτιστικές. Και αυτά ακόμα μια φορά είναι ένδειξη το ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Χαιρόμαστε ότι η ροή των τουριστών από τη Ρωσία έχει αυξηθεί, είχε πάρα πολύ και έχει φτάσει πόρτα, και όσο γίνει όλο και πιο πολλοί Ρώσοι θα διαλέγουν την Ελλάδα ως για τις διακοπές τους. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν συμφωνεί με την πολιτική κυρώσεων και θέλει να εκβαθεί, να γίνει την εκβάθυνση του διαλόγου σε ό,τι αφορά το ουκρανικό θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι όλα τα συμφωνηθέντα στο ΜΙΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται, γιατί έχει παρατεθεί πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα, και συζητήσει στο Βερολίνο μας δίνουν κάποιες ελπίδες ότι θα γίνει κάποια που είναι συνεπείς προσπάθειες για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το
связанных с кризисами на Ближнем Востоке, на Севере, Сирии, Ливии, Африке, в Ираке, Йемен, Сирия, Ирак, придерживаемся общей линии, мы заключающейся необходимости полномочия резолюции Совета Безопасности ООН. Мы поддерживаем Сирию, Ливию, сказать свое дополнительное веское и полезное слово. Обсудили, безусловно, συζητήσαμε βεβαίως το κυπριακό πρόβλημα και εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πούμε το ίδιο, ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλίσεως, ώστε να έχουμε μια επιβίωσιμη λύση για Τούρκους, για Έλληνες και Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στις βαλκανικές χώρες, όπως μας είπε ο κ. Κοντζιάς, το πρόγραμμα μας συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές συζητήσεις που έχουν και αφορούν και γεγονότα που αφορούν της коллекции государственного Эрмитажа и то диалогу мэтаксі тон полетон είχαμε επισκεφτεί και τα γεγονότα στο Βυζαντινό Μουσείο που έχουμε εγκαινιάσει το были основаны выходцами из древней Эллады. Πρέπει να πούμε και ότι πάρα πολλές πόλεις στην Ρωσία έχουν ιδρυθεί, ήταν αρχικές αρχές ελληνικές αποικίες και πρέπει να πούμε ότι πολλοί Έλληνες βρίσκανε δεύτερη πατρίδα τους στη Ρωσία. Πρέπει να πούμε εδώ για τον κύριο, για τον Υπουργό Εξωτερικών του προηγούμενου ότε, τον Ιωάννη Καποδίστρια, στο Σεβαστούπολη είχαμε είχαμε ένα μνημείο για τους Έλληνες μαχητές που συμμετείχαν στο πόλεμο στην Κριμαία και στα Κύθρα είχαμε κάποιες εκδηλώσεις για του φιλοσόφου που είχε επισκεφτεί το νησί και είχε πάρα πολύ έπαιξε μεγάλο ρόλο στο πόλεμο κατά του φασισμού. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτές τις παραδόσεις, καλές παραδόσεις φιλικές και να εγκρίνω το τύπι την απεύθυνση της Μεγάλης Κατερίνης, ώστε που έπαινε μανιφέστο κατά το Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο, που ήταν έκκληση για στήριξη του αγώνα του ελληνικού λαού για την ανεξαρτησία. Δηλαδή από τη ρωσική πλευρά υπήρχε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά τεκμήρια, έγγραφα που είναι απόδειξη ότι υπήρχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις και ενδιαφέρον από τη ρωσική πλευρά για την ανεξαρτησία της χώρας. Και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα πάρουμε δύο ερωτήσεις από τον ελληνικό τύπο και δύο ερωτήσεις από τον ρωσικό. Παρακαλώ να αναφέρετε το όνομά σας και το όνομα του μέσου που εκπροσωπείτε. Добрый день, Анна Балдина, телеканал Россия 24. Вопрос господину Кодзесу. Греция, как вы сказали, давний друг и партнер России, но также Греция один из старейших членов Североатлантического альянса. Сейчас у Москвы и НАТО
прохладные отношения в связи с тем, что Альянс усиливает свое присутствие в Восточной Европе. И также на днях Альянс отменил встречу военных экспертов в Москве по безопасности на Балтике. Хотелось бы узнать, как Афина оценивает такую проводимую политику. Спасибо. Και της Ρωσίας και θα ήθελα να ξέρουμε τη στάση της Ελλάδος ως προς τις σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Το θεμέλιο της πολιτικής μας όσον αφορά τις σχέσεις Δύσης και Ρωσίας είναι ότι πρέπει να βρούμε δρόμο να φτιάξουμε μια ενιαία αρχιτεκτονική ασφάλειας και σταθερότητας. Γι' αυτό ήμασταν η χώρα που πρότεινε την επανεργονοποίηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει τα κανάλια συνεννόησης και συζήτησης ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ανοιχτά και να διαμορφωθεί μια ημερήσια διάταξη στην οποία με ειλικρίνεια, αμεσότητα αλλά και πολύ συγκεκριμένα να γίνουν οι συζητήσεις πάνω στις διαφορές ανάμεσα στους στο θεσμό του ΝΑΤΟ και στο κράτος της Ρωσίας. Και το τελευταίο που θέλω να σημειώσω είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές σε έναν τέτοιον οργανισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες του. Στο ΝΑΤΟ υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες νιώσανε το ρωσικό στρατό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως δυνάμεις κατοχής και σε αυτές δεν ανήκει η Ελλάδα. Και υπάρχουν δυνάμεις που αντιληφθήκανε την προέλαση του ρωσικού στρατού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ως απελευθερωτικού. Έχουμε διαφορετική ιστορική ανάμνηση και διαφορετική ιστορική ερμηνεία. Ταυτόχρονα ανήκουμε στον ίδιο χώρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι υπάρχουν ζωντανές συζητήσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι στη Ρωσία. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν μια αμφιβολία για το αν θα πρέπει το ΝΑΤΟ να έχει σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν δυνάμεις όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, ισχυρές δυνάμεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ που θέλουν την συνεννόηση με την Ρωσία. Και νομίζω ότι ο πραγματισμός θα κερδίσει πόντους στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Η συμπεριφορά και της αμερικάνικης κυβέρνησης έχει συμπεριφορά πραγματισμού και θα μπορέσουμε ξανά να ανοίξουμε το διάλογο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία στα ουσιαστικά ζητήματα και να ζητήσουμε πώς θα μετατρέψουμε ξανά την Ευρώπη σε ένα κοινό σπίτι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επόμενη ερώτηση. Νίκος Μελέτης από την ΕΡΤ. Κύριε Λαυρόφ, την ερώτησή μου. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε δηλώσεις που αμφισβητούν τη συνθήκη της... Α, δεν ακούω. Ο Υπουργός δεν ακούει τη μεταφράση. Ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες δηλώσεις οι οποίες αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Που αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Μιλούν για σύνορα της καρδιάς από το Κάφκασο μέχρι τα Βαλκάνια. Αμφισβητούν σύνορα της Συρίας, του Ιράκ, της Ελλάδας στο Αιγαίο. Επίσης, η Ελλάδα υφίσταται χρόνια τις συνέπειες μιας τέτοιας αντίληψης με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τις περιπτήσεις πάνω από κατοικημένα ακόμη νησιά. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της ρωσικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις. Και μια δεύτερη ερώτηση που αφορά το Κυπριακό. Αν η Ρωσία βλέπει ως μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας θετικά ένα ρόλο που θα μπορούσε να έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την εφαρμογή της λύσης εφόσον καταλήξουν οι δύο κοινότητες αυτοί. Что касается первого вопроса, то ответ на него очень простой. Ως προς το πρώτο ζήτημα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Σε όλα τα ζητήματα πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο που απορρέει από τα διεθνή
από τις διεθνείς συμβάσεις. Ως προς το Κυπριακό ήδη το έχουμε πει και εδώ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο που ενσωματώνεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ. Εκεί υπογραμμίζεται η ανάγκη να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή και για τους Έλληνο-Κυπρίους και για τους Τούρκο-Κυπρίους συμφωνίες ως προς τις κύριες ζητήματα που τώρα συζητιούνται, ζήτημα εγγυήσεων, ζήτημα ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να βγούμε από αυτά τα πλαίσια. Επίσης πρέπει να επισημάνω, επειδή ρωτήσετε για το ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ, πλην ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας συμφώνησε στις βάσεις της διευθέτησης, ο ρόλος της συνοδείας των διαπραγματεύσεων δεν είναι μόνο η εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά και 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι πάντα μια προϋπόθεση η διαδικασία να παραμείνει στα πλαίσια της αμοιβαία αποδεικτής διαδικασίας, ότι η διαδικασία να υποτυχθούν αμοιβαία αποδεικτά αποτελέσματα, και ελπίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει τέτοια αντίληψη, επειδή ακούμε τις συζητήσεις για τεχνητές προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να λυθούν τα πάντα. Επίσης υπάρχουν προτάσεις να δοθούν έξωθεν κάποιοι παράμετροι της, και εδώ έχουμε ενιαία στάση με την ελληνική πλευρά. Με αφορμή το ερώτημα να πω κάτι. Η ιστορία της καρδιάς μου φτάνει μέχρι την Ινδία. Η ελληνική καρδιά περιλαμβάνει μέχρι και την Ινδία. Αλλά τα σύνορα της καρδιάς μας δεν είναι τα σύνορα του διεθνούς δικαίου. Κάποιος μπορεί να ερωτευτεί και μια κυρία στη Χαβάη, στην Αυστραλία. Κανένας δεν το απαγορεύει αυτό. Αλλά ο σεβασμός των συνόρων είναι υποχρεωτικός. Και θέλω να κάνω δύο σχόλια όσον αφορά την ιστορία, γιατί τελευταία όλοι στην περιοχή μας ασχολούνται, ότι η ιστορία πρέπει, λέω και υπογραμμίζω, να είναι σχολείο και όχι φυλακή. Και η ιστορία πρέπει να την αντιμετωπίζει κανείς με σεβασμό και όχι με ασέβεια. Και την ιστορία πρέπει να την αντιμετωπίζει κανείς έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι με μια εκ των υστέρων μυθολογία. Σλέδωση Παπρός. Γεια σας, πρακτορείο ΤΑΣ. Ερώτηση προς τον Ρώσο Υπουργό. Πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μίλησε για την ενδεχόμενη έναρξη της επιχείρησης στο Ιράκ και αν συζητήθηκε αυτό το θέμα με τους Αμερικανούς εταίρους μας, ποια είναι η στάση της ρωσικής πλευράς και πώς η στάση της ηγεσίας της Αμερικής θα επηρεάσει τη διαδικασία προς την ειρηνική επίλυση στη Συρία. Προς την τελική ερώτηση θα μάθουμε σύντομα τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε ποιος νίκησε στις εκλογές στην Αμερική και ποια θα είναι η στάση ως προς τη Συρία και άλλα διεθνή ζητήματα. Ως προς τη Ράκα, εμείς μιλήσαμε όταν είχαμε μια καλή προοπτική για τον συντονισμό με την Αμερική στη Συρία ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ως προς την εμπέδωση του καθεστώτος πολιτικής διευθέτησης. Έγινε αναφορά στη Ράκα όπως το αντικείμενο των κοινών μας πρωτοβουλειών, αλλά μετά οι Αμερικανοί δεν αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Ναι, τώρα δήλωσαν ότι θα κάνουν επιχείρηση για την κατάληψη αυτής της συριακής πρωτεύουσας του Ισλαμικού κράτους, αλλά πρόσφατα άκουσα ότι θα αναβληθεί για το μη κατανοητή περίοδο. Εμείς διαφτυρούμε τους διάβλους, δεν θα πω περισσότερα, ως διάβλους με τους Αμερικανούς
Αμερικανούς ως προς τη Συρία και ελπίζω ότι οι Αμερικανοί δεν θα ανακλείσουν, δεν θα ανακαλέσουν τη συμφωνία τους όπως το έκαναν σε σχέση με την 9η Σεπτεμβρίου. Νικόλας Ζηργάνος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις αμερικανορωσικές σχέσεις. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας στο CNN στην Κριστιάνα Μανπούρ δηλώσατε ότι αυτή η μη υγιής σχέση ξεκίνησε πριν τη Συρία και την Ουκρανία. Ήθελα να σας ρωτήσω από πότε ξεκίνησε αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και αν βλέπετε ότι με τη νέα Αμερικανική Προεδρία υπάρχει μια ελπίδα βελτίωση αυτών των σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Знаете, я не припомню, чтобы я δεν θυμάμαι высказывался πότε αναφέρθηκα στο θέμα ότι η κρίση στην Ουκρανία έδειξε τα προβλήματα στις σχέσεις μας με την Αμερική. Αυτά τα προβλήματα ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια πριν την κρίση στην Ουκρανία. Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ υποστήριξαν βεβαίως το πραξικόπημα στην Ουκρανία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είδαν ότι εμείς δεν συμφωνούμε πάντα σε ό,τι θέλουν να κάνουν. Όταν είδαν ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθεί να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, που έχει ως στόχο να λυθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και όχι μόνο όπως θέλουν να σταθούν πίσω από έναν ηγημόνο που είναι σίγουρος για την μοναδικότητά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι μεγάλη δύναμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να παίξουν σύμφωνα με τους όρους της Αμερικής. Αλλά αυτό ακριβώς είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, που είπε ότι πρέπει εμείς να καθορίσουμε τους όρους του παιχνιδιού. Αυτό είναι με μεγάλη σκέψη για τον εαυτό του, το είπε, αλλά τουλάχιστον τίμια. Αν θα ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή, δεν θα μπορέσουμε τίποτα να κάνουμε στον κόσμο. Πρέπει να συμφωνήσουμε και όσο σύντομα γίνεται αυτό, τόσο καλύτερα. Να ευχαριστήσω όλους σας, να ευχαριστήσω τον Σεργέη Λαυρόφ. Θα σας παρακαλέσω να μην σηκωθείτε, να μπορέσω να περάσω με την ρωσική αντιπροσωπεία με τάξη και με τρόπο που να αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Παρακαλώ, φύγουμε πρώτα εμείς και μετά εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, είδαμε και τον κύριο